Μπορεί ο καφές στο χέρι να θεωρείται ότι είναι ένα οικονομικό προϊόν, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τους προηγούμενους μήνες, η αύξηση της τιμής του είναι αρκετά μεγάλη. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο καφεσιθοπολών Καβάλας, κύριο Γιώργο Βαφίδη, η τιμή του καφέ takeaway πριν από χρόνια ήταν μόλις 1 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ πλέον, λόγω των ανατιμήσεων σε όλα τα αγαθά, η τιμή του ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι όλες αυτές οι αυξήσεις που μπαίνουν γενικότερα στο προϊόν της εστίασης, είτε είναι φορολογικού, ασφαλιστικού επίπεδου. Τώρα έχουμε τις αυξήσεις των δημοτικών τελών, των κοινόχρηστων χώρων εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο οργανισμού λιμένος. Λογικό είναι όλες αυτές οι ανατιμήσεις να επιβαρύνουν την τελική τιμή του καφέ. Εντάξει, περάσανε τα χρόνια που όποιες ανατιμήσεις σε οτιδήποτε τις χώνευε στην κυριολεξία η εστίαση, αναγκαστικά τώρα για να μπορέσουν τα καταστήματα να επιβιώσουν, πρέπει αυτές τις αυξήσεις να τις μετακυλήσουν στον τελικό καταναλωτή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τις αυξήσεις στα επίπεδα που σας προανέφερα, είναι και η ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα με το πιο ακριβό ράφι, με το πιο ακριβό μάρκετ σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Οπότε θεωρώ ότι είναι λογική μια μικρή επιβάρηση της τιμής του καφέ. Είτε στο καφέ τον οποίο πωλείται στα καταστήματα τα στατικά, ας πούμε, με το σαλόν, είτε στα καταστήματα του take away. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόδα και ο καφές delivery, έτσι, μέσω της διαδικασίας της διανομής στο σπίτι, του delivery. Αυτή είναι μια υπηρεσία η οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιβαρύνει τα καταστήματα της εστίασης, δεν έχει μετακυλήσει αυτό το κόστος στην τιμή, ας πούμε, του τελικού καταναλωτή, κάτι το οποίο το κοιτάμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί τα κόστη είναι πλέον τεράστια και λογικό είναι ο καφές ο οποίος αγοράζεται από τον καταναλωτή από ένα κατάστημα, δηλαδή διερχόμενος στο κατάστημα, θα μπορούσε να είναι λίγο ακριβότερο όταν και εφόσον πηγαίνουμε στην εστία του, στο γραφείο του, στην εργασία του κτλ. Για τι ποσοστό αύξησης μιλάμε τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, όταν άρχισε ο καφές να γίνεται μόδα μέσω της διαδικασίας του θεσμού του delivery, του take away, ήταν γύρω στο 1,60-1,70. Τώρα δεν έχει ξεφύγει άνω των 2-10 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την τιμή υπάρχει και το περιβαλλοντολογικό τέλος, το οποίο αγγίζει το ποσοστό του 10%. Και πάλι επιφυλασσόμαστε, γιατί η κεντρική διοίκηση πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα συζητάει και για την επαναφορά του ΦΠΑ στο καφέ, όπως έκανε τώρα στους χυμούς και στα αναψυκτικά σε ό,τι αφορά το σαλόνι. Αν και εφόσον διαφοροποιηθεί αυτό το τέλος, το φόρος προστιθέμενης αξίας και επανέλθει στο 24%, θα υπάρξει και άλλη αύξηση. Είναι καθαρά θέμα επιβίωσης. Δεν μιλάμε για σχροκέρδια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η σχροκέρδια γίνεται από τις πολυεθνικές, γίνεται από τα σούπερ μάρκετ, γίνεται από προϊόντα πολυεθνικών. Εμείς προσπαθούμε στην κυριολεξία με αυτά τα 10 λεπτά να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ζωντανές.